Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκληση και να πω ότι από την ικανότητά μας να χτίσουμε ένα εφικτό, αποτελεσματικό και βιώσιμο συνταξιοδοτικό σύστημα, όπως είπε και ο κύριος Κόρτε με την εισήγηση του οποίου συμφωνώ σχεδόν απόλυτα, εξαρτάται η μελλοντική ανταγωνιστικότητά μας, το επίπεδο ζωής μας, ο τρόπος που θα αναπτυχθούμε. Σήμερα τι γίνεται στην Ελλάδα? Θεωρητικά έχουμε ένα σύστημα τριών πυλώνων. Και λέω θεωρητικά γιατί από άποψη αριθμών πρακτικά έχουμε ένα σύστημα ενός πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης. Η κοινωνική ασφάλιση, κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι κατάκτηση κοινωνική και πρέπει να διατηρηθεί και να διαφυλαχθεί σαν δίχτυ ασφάλειας. Το ερώτημα είναι, αρκεί από μόνη της, με τις δεδομένες συνθήκες που υπάρχουν και αναφέρομαι κυρίως στα δημογραφικά και στη μακροβιότητα, υπογεννητικότητα κτλ. Είναι σαφές ότι δεν αρκεί πλέον από μόνη της. Υπάρχει διάχυτη η αντίληψη ότι χρειάζεται μία τολμηρή μεταρρύθμιση, όχι απλώς παραμετρικές μεταβολές σαν και αυτές που είδαμε τα τελευταία πολλά χρόνια. Χρειάζεται λοιπόν μία μεταρρύθμιση. Σε ποια κατεύθυνση αυτή η μεταρρύθμιση? Μεταρρύθμιση που θα έχει χαμηλότερες ή ψηλότερες εισφορές. Μεταρρύθμιση που θα έχει διανεμητικό σύστημα ή κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Μεταρρύθμιση που θα έχει μόνο δημόσιο ή και ιδιωτικό τομέα μέσα. Να απαντήσω επί τροχάδιν. Χαμηλότερες ή ψηλότερες εισφορές, πώς το βλέπουμε εμείς? Κανονικά, αφού ζούμε πολύ περισσότερα χρόνια, έχουμε ανάγκη ψηλότερων εισφορών για να μπορέσουμε να κρατήσουμε το επίπεδο των συντάξεων. Απ' την άλλη μεριά, υπάρχει μεγάλη ανάγκη να μειωθούν οι εισφορές αν θέλουμε τα παιδιά μας να μπορούν να βρουν δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχει να κάνει με το κόστος της εργασίας. Τι λέμε λοιπόν? Έχουμε μια πάλι γενεών, και εδώ η πάλι γενεών χρειάζεται τολμηρές πολιτικές αποφάσεις που πρέπει, όπως είπε και εδώ ο κύριος Χατζηθεοδοσίου, πρέπει να συνδυάσουν κάπως τα θέματα, ώστε να υπάρχει και λογική και ευαισθησία. Διανεμητικό ή κεφαλαιοποιητικό σύστημα, και σε αυτό θα σταθώ ένα λεπτό, αν μου επιτρέπετε. Σε ένα λεπτό θα έχω τελειώσει. Και εδώ απαιτούνται τολμηρές αποφάσεις, γιατί χρειάζεται ένα σωστό μείγμα αλληλεγγύης και ανταποδοτικότητας. Τα τελευταία χρόνια έχει γύρει πολύ προς την αλληλεγγύη. Χρειάζεται και η δικαιοσύνη, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το κυριότερο θέμα, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι οι κεφαλαιοποιητικές συντάξεις, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας, δημιουργούν σε όλο τον κόσμο επενδύσεις, τις οποίες έχουν τεράστια ανάγκη χώρα. Αν δείτε ένα πίνακα του ΟΣΑ που έχω μαζί μου και δεν μπορώ να τον δείξω δυστυχώς γιατί δεν έχουμε χρόνο, θα δείτε ότι ο μέσος όρος των κεφαλαίων που συσσωρεύονται από τις κεφαλαιοποιητικές συντάξεις στις 30-40 χώρες του ΟΣΑ είναι 133% του ΑΕΠ, την ώρα που στη χώρα μας είναι 0,8% του ΑΕΠ. Που πάει να πει με άλλα λόγια ότι αν ήμασταν στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, θα είχαμε αντί 13 ή 14 δισεπενδύσεων, 240 δισεπενδύσεων. Και τελειώνω με μισή λέξη, τι είναι αυτό που βλέπουμε εμείς? Βλέπουμε τη δημιουργία ενός πραγματικού συστήματος τριών πυλώνων, που θα έχει πρώτο, δεύτερο και τρίτο. Προφανώς ο πρώτος πυλώνας, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να λειτουργεί με χαμηλότερες εισφορές από τη σήμερα, για να διευκολύνεται η αγορά εργασίας. Ο δεύτερος πυλώνας πρέπει να είναι καθολικός, να έχει τους ατομικούς λογαριασμούς, διαχείριση από ιδιωτικές εταιρείες, να υπάρχει έντονος ο ανταγωνισμός, αλλά και έντονη εποπτεία και ρυθμιστικός ρόλος του κράτους στο πώς θα λειτουργεί. Και βέβαια, θέλουμε να πιστεύουμε ότι και εκεί η ιδιωτική ασφάλιση έχει ρόλο. Τελειώνω λέγοντας ότι ο τρίτος πυλώνας, η ιδιωτική ασφάλιση, που λειτουργεί πλέον και εποπτεύεται με ευρωπαϊκά στάνταρ, έχει να παίξει σημαντικό ρόλο και εκεί έχουν λόγο και τα κίνητρα. Και σε κάθε περίπτωση, θέλω να πω και κάτι άλλο. Καλό θα ήταν να σταματήσει από ορισμένες πλευρές μια προσπάθεια απαξίωσης της ιδιωτικής ασφάλισης. Αντίθετα, θεωρώ ότι θεωρεί υπεύθυνη πολιτική για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προσπαθεί να προωθεί τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς όφελος των πολιτών.